απόψε λοιπόν ένας πολύ μεγάλος προσκεκλημένος, τη οποία τιμή μπορεί από αυτή την εκπομπή να είναι και τελευταία μου στο σταθμό, η αλήθεια είναι. Ο πρόεδρος, ο CEO, ο σκοτεινός άνθρωπος του La Familia Radio, αυτός που έχει εμπνευστεί τα πάντα και τα έχει υλοποιήσει όλα. Αυτός που όταν ετοιμάζομαι να του πάρω συνέντευξη μιλάει και στο τηλέφωνο, γιατί είναι πολύ large και μπράβο του. Digging Deeper με τον Suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Suspect. Digging Deeper. Digging, digging deeper, deeper. Με τον Suspect. Ladies and gentlemen, His Majesty Σπύρος Σουλιώτης. Καλώς το να. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σπύρο, σε βλέπω όπως πάντα συνήθως σκοτεινό και η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, ελπίζω να σου φτιάξουμε λίγο το κέφι εδώ πέρα. Θα κάνω μια φιλότιμη προσπάθεια και στην τελευταία. Είσαι λοιπόν ο πρόεδρος του La Familia Radio. Είσαι ο πρόεδρος του σταθμού μας. Είσαι ο άνθρωπος που μας εμπνέει. Πες μου, πώς σου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσεις τον πρώτο φιλανθρωπικό ραδιοφωνικό σταθμό στο web, σίγουρα, και από τους ελαχιστότατους στην Ελλάδα. Λοιπόν, το έχεις ανοίξει, Σε έχω ανοίγα, το πρόσεξε, λοιπόν, γιατί δημιουργεί συνειρμούς, εγώ τη μικρόφωνα ανοίγω εδώ, τίποτα άλλο προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι με μακροσκελή απάντηση. Όχι, θα την πεις συνοπτικά, όμως δεν έχουμε τρεις ώρες εδώ πέρα, ναι. Όχι, δεν φτάνουν τρεις ώρες, είναι λίγες, για να σου πω πώς ξεκίνησε. Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από μια παρέα η οποία τη δημιούργησα εγώ. Δηλαδή, α, δεν ήσασταν παρέα και η ιδέα βγήκε από την παρέα, εσύ την έφτιαξες. Θα σου πω, θα καταλάβεις. Θα πες μου να καταλάβω. Λοιπόν, θα μιλήσω και με ονόματα κιόλας. Μίλα με διευθύνσεις ονόματα, δώσ' τους όλους. Ο κουμπάρος μου ο Νίκος ο Ρόζος, ο Γιάννης ο Κάποιος, έτσι τον λένε, Κάποιος. Είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Σπαγαδόρες το όνομά του, αλλά το παράτσοκλου είναι Κάποιος, γιατί okay. Έτσι δεν ήθελε να παρουσιάζει ποτέ το όνομά του. Μάλιστα. Εγώ δούλευα νύχτα όλα αυτά τα χρόνια σε μαγαζιά, καφετέριες, κλαμπ, νυχτερινά κέντρα. Οπότε είχα πάρα πολλούς γνωστούς και πολλούς φίλους οι οποίοι έρχονταν να πούμε ποτό. Όταν λες. Να φτιάξουμε κάτι, γιατί. Φτιάξε κάτι, αν και εγώ καλά τα ακούω, αλλά αν θες να φτιάξεις, φτιάξε δικιά σου την κονσόλα. Άλλωστε. Μπορείς να επέμβεις. Λοιπόν. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα. Εγώ δουλεύοντα σε ένα μαγαζί. Το οποίο ερχόταν ο Σταμάτης, ερχόταν ο Γρηγόρης, ερχόταν η Ευαγγελία, ερχόταν ο Διονύσης. Α, έχουμε και κοινό. Ήτανε σε όλες τις γωνίες, υπήρχε κάποιος που έπρεπε να πάω να του πω ένα γεια, να πιω ένα σφινάκι μαζί του, να του κάνω παρέα. Λοιπόν, οπότε τι κάνω εγώ, παίρνω τον Γρηγόρη και τον γνωρίζω στην Ευαγγελία. Τον Διονύση στην Ευαγγελία και στον Γρηγόρη, τον Σταμάτη και. Φτιάξανε. Έτσι ξεκίνησε μια μικρή παρέα με την προσοχή μετά τον γύρο του Γαφρίλου. Mm-hmm. Τα οποία γίνανε 4 τα άτομα. Mm-hmm. Και εκεί υπήρχε το βάφτισμα του La Familia. Μάλιστα. Λοιπόν, φτιάχτηκε μια μικρή συνομιλία με 4-5 άτομα. La Familia, La Familia. Αυτό μεγάλωσε. Αυτομάτως μέσα σε πολύ μικρό διάστημα τα άτομα γίνανε 20-25 άτομα. Κάτσε περίμενα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πότε έγινε αυτό? Το 2015. Το 2015, είναι 5 χρόνια πριν. Λοιπόν, έτσι η παρέα μεγάλωσε και είχαμε μια ιδέα τότε, αφού το είχαμε ενημερώσει και οικογένεια, να πηγαίνουμε μια φορά το μήνα, ναι, να μαζεύομαστε κάπου σε ένα μαγαζί, να βρισκόμαστε, να πιούμε ένα κρασάκι, να πιούμε ένα φάμε, να τσιμπήσουμε κάτι και να πούμε και 5 κουβέντες σαν άνθρωποι. Γιατί οι ρυθμοί της καθημερινότητας, με τις δουλειές και με το τρέξιμο δεν μας επέτρεπαν πολλά πράγματα. Άρα δηλαδή το La Familia ξεκίνησε ουσιαστικά σαν τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Δηλαδή, ξεκίνησε έτσι όπως ξεκίνησε. Λοιπόν, θα βρισκόμαστε από, εκεί, για κοψίδια, από εκεί και πέρα, αφού η παρέα δεν βρισκόταν μετά κάθε μια φορά το μήνα, βρισκόταν συνέχεια. Η παρέα ήθελε να βοηθήσει, να κάνει κάποια πραγματάκια. Τι έκανε? Για περίπου ένα χρόνο βοηθάγαμε την αδέσποτη ελπίδα της κυρίας Μαρίας Αναγνώστου εδώ πριν το πέραμα στα Καζάνια,
πηγαίναμε και πήγαμε τροφή, βλέπαμε τα σκυλάκια, προσπαθήσαμε να... Τι είναι αυτό, έχει καταφύγιο σκύλων? Ναι, 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 ναι. Προσπαθούσαμε να υιοθετηθούμε για σκυλάκια, διάφορα τέτοια πράγματα. Συν ότι τα βράδια, παίρνοντας κάποια αναψυκτικά, νερά, τσιγάρα, φαγητά τα οποία από μαγαζιά που κλείνανε το βράδυ να μην τα πετάξουν, τα κάναμε συσκευασμένα, τα συσκευάζαμε και τα πηγαίναμε στους άστεγους της Αθήνας και του Πειραιά. Α, μάλιστα. Και το χειμώνα με κουβέρτες, ρούχα, ό,τι μπορούσαμε, εντάξει, ό,τι και μπορούσαμε. Δεν μου λες, αυτό λοιπόν, αυτή η παρέα που στην αρχή έκανε παρέα, μετά έκανε, έκανε αυτές τις πρώτες δύο φιλανθρωπικές δράσεις, πώς έφτασε? Αυτές οι φιλανθρωπικές δράσεις δεν ήταν, δύο συνεχείς όμως. Ναι, αυτή, ναι, ναι. Πώς έφτασε να πει ότι δεν κάνουμε και ένα σταθμό, πώς έπεσε η ιδέα στο τραπέζι? Η ιδέα πέσε εδώ απέναντι σε ένα μπαλκόνι. να φτιάξουμε κάτι το οποίο να έχει φωνή, να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, το πρόβλημα στην πραγματικότητα, ρεαλιστικά, ήταν το οικονομικό. Δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, web radio δηλαδή, και web radio και σύλλογο ταυτόχρονα, γιατί τα χρήματα ήταν αρκετά. Mm-hmm. Για κάποιους μπορεί να είναι αρκετά, για εμάς ήταν αρκετά. Λοιπόν, κάποια στιγμή ξεκινάμε δειλά-δειλά και φτιάχνουμε ένα μικρό μέσο ενός μικρού σερβερ με βοήθεια πάλι γνωστού μας, γνωστού μου βασικά. Φτιάχνουμε έναν σερβερ ο οποίος είχε εκπομπή κάθε Τρίτη ή κάθε 15 μέρες, μόνο Τρίτη. Α, ναι. Ναι, ναι. Τις άλλες μέρες προσπαθούσαμε να παίξουμε μουσική, δεν έπαιζε. Εντάξει, υπήρχε ένα... αυτό έγινε το 16. Το 16 μάλιστα. Λοιπόν, το 16 φτιάχνουμε ένα βίντεο κλιπ. Το οποίο βίντεο κλιπ αυτό με τραγούδι, με στίχους του Αντώνη του Γκλαβά και με μουσική του Γιώργου Λαζάρου. Φτιάχνουμε μέσω της Sony Music, μάλλον μέσω της FM Records, φτιάχνουμε ένα βίντεο κλιπ το οποίο βγαίνει στον αέρα. Ποιος τραγούδησε? Τραγούδησε η Νάγια μαζί με τον... που τον προθυμάμαι, δεν πειράζει. Ναι, καλή του ώρα, δε. Ναι, γιατί υπήρχε μια διαμάχη μετά με την FM Records, όπου το βίντεο κλιπ δεν... Δεν έπαιξε καθόλου. Έπαιξε λίγο, απλά δεν το ανεβάζουμε, το έχω θάψει, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει ένα τραγούδι ακόμα καλύτερο. Που ήταν αφιερωμένο τι, στο La Familia? Ήταν αφιερωμένο στο La Familia, στην παρέα και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Η Ταλίκο είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να φτιαχτεί και κάποια άλλη μουσική κάποια στιγμή. Μέσω άλλη εταιρεία. Λοιπόν, να μην τα απολογούμε. Ξεπερνάμε το 16 και το 17. Μάλλον μπαίνοντα το 17, τέλος του 16, με πολύ μικρά βήματα και με το φόβο κάποιον και πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα το κάνουμε, ξεκινάμε και φτιάχνουμε το σύλλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύλλογος κατατέθηκε στο Ελληνοδικείο της Νικαίας, νομίζω ήταν τέλος του 16, και το 17 ιδρύθηκε ο σύλλογος. Ένα σύλλογο ο οποίο δεν είχε έδρα. Η έδρα του ήταν το σπίτι του Άρη του Θοδωρίδη, να είμαι καλά, ο οποίο μας βοήθησε τότε, και τότε ήταν ο πρώην πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Κορυδαλού. Ο οποίο μένει και εννοείται ότι μένει μέλο στο σύλλογο και βοηθάει ανατακτά χρονικά διαστήματα και αυτό με τον χρόνο που έχει. Και τον 18 του Σεπτέμβρη, πάλι με φοβισμένα βήματα, γιατί σου έχω ξαναπεί ότι δεν ήταν κάποιος πλούσιος, αλλά γίναν όλα με μεράκι και με τη βοήθεια του μάλλον του Θεού, γιατί έτσι αντιμετωπίστηκε όποια δυσκολία βρέθηκε μπροστά μας. Νοικιάζουμε αυτόν τον χώρο που είμαστε τώρα. Και ξεκινάμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε αυτούς τους δύο χώρους, τον προστινό χώρο της υποδοχής που γίνεται και διαχείριση του Web TV, και τον χώρο του στούντιο, όπως και την αποθήκη μέσα. Επειδή είναι πολύ μικρή αποθήκη, βάζοντας κάποια ράφια να μπορεί να είναι πιο λειτουργική. Μάλιστα. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι τις δραστηριότητες εν το συνόλο του La Familia. Δηλαδή, έχουμε το σταθμό, έτσι. Υπάρχει μία δράση. Πες μας λίγο τι αφορά. Η δράση είναι ανθρωπική. Καθαρά στην οικογένεια. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που είναι συνταξιούχοι και τους βοηθάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
Δεν είμαστε τοπικός σύλλογος, δεν είμαστε σύλλογος ο οποίος ασχολείται μόνο με τις οικογένειες του Κορδαλού ή της ευρείας περιοχής. Βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εδώ πέρα γύρω-γύρω. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που είναι και από την Ασπέμπλικο και από την Ελευσίνα και από την επαρχία. Πόσες οικογένειες βοηθάμε? Οι οικογένειες αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 152 συν 3, είναι 155 αν δεν κάνω λάθος. Το νούμερο πάνω κάτω εκεί είναι. Και η βοήθεια που κάνουμε είναι τρόφιμα. Η βοήθεια που κάνουμε είναι τρόφιμα, είναι ρούχα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε ούτε να πάρουμε λόγω του COVID. Γιατί? Δεν μπορούμε να πάρουμε ρούχα. Όχι, δεν μπορούμε να δώσουμε ρούχα. Ούτε να πάρουμε ούτε να δώσουμε, όχι. Α, υποτίθεται ότι μεταφέρεται ο ιός, δηλαδή. Βέβαια. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, και το τρίτο είναι μια ψυχολογική υποστήριξη, η οποία μας ζητηθεί ή καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με κάποιες οικογένειες, με την εδώ την Βασιλική τη Ζαχάλη, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποια θέματα που υπάρχει κάποια. Η κυρία Βασιλική Ζαχάλου, είπε. Τσαχάλου. Τι είναι αυτή, τι κάνει? Είναι ψυχολόγος η οποία μας βοηθάει αφιλοκριτώς στο σύλλογο. Α, οπότε όπου υπάρχει πρόβλημα και το στέλνουμε στην κυρία Βασιλική Τσαχάλου. Ναι. Λοιπόν, φτάνοντας το 2020, έχουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο μας θλίβει όλους. Ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να συνεισφέρουμε όπως ξεκινήσαμε δυνατά τη χρονιά, ας πούμε το 19 και το 20, αρχή του 20, γιατί τα έσοδα μας ήταν βασικά από επιχειρήσεις εστίασης, από συναθρήσεις που κάναμε πάλι σε εστίαση, από εκδηλώσεις που κάναμε πάλι σε μαγαζιά με ζωντανή μουσική και μαζεύαμε κάποια έσοδα τα οποία αυτομάτως το 95% γινόταν τρόφιμα. Mm-hmm. Και γινόταν διανομή στον κόσμο τον οποίο έχει την ανάγκη. Επειδή πολλοί ρωτάνε το αν βοηθάμε μόνο Έλληνες ή μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι Έλληνες, δεν μπορείς να αφήσεις όταν έχει μια σειρά 10 παιδάκια, το τελευταίο παιδάκι είναι έγχρωμο ή το άλλο είναι κίτρινο. Αναλόγως τα χρόνια, να ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις διαχωρισμό, ούτε να επιλέξεις, θα φάνε όλοι. Ωραία. Από όταν ξεκινήσετε λοιπόν το 2015, πόσα άτομα ήταν αυτή η παρέα? Το 2015 ήταν 20-25 άτομα, όπου να ξέρεις λίγοι είναι αυτοί που είναι μέχρι σήμερα εδώ. Οι υπόλοιποι γιατί θεώρησε ότι τα παράτησαν στην πορεία? Δεν τα παράτησαν, απλά ο καθένας λειτουργεί βάσει του χρόνου που έχει. Η ομάδα, η παρέα, η φαμίλια λειτουργήσε και σαν, σαν κοινωνική ομάδα αποκατάστασης. Κατάλαβα, εργασιακής, συναισθηματική. Εργασιακής, συναισθηματικής, ψυχολογικής. Παιδιά τα οποία είχαν εθιστεί σε ναρκωτικές ουσίες, παιδιά τα οποία είχαν εθιστεί στον αλκοόλ, παιδιά. Δεν υπομονώ να τα λέμε αυτά, γιατί είναι στην πραγματικότητα, είναι η ζωή μας. Να σου πω κάτι, δεν το βρίσκω και κακό. Δηλαδή, όταν είσαι μια παρέα, ας πούμε, και είσαι με μια κοπέλα, για παράδειγμα, 15 ώρες τη μέρα που λέει ο λόγος, μπορεί να αναπτυχθούν συναισθήματα, δεν είναι κακό. Εγώ, Γρηγόρη. Άνεργος, ναι. Ας πούμε, αν είσαι άνεργος και ένας, ας πούμε, από την παρέα πάλι που είστε πολλές ώρες μαζί και κουστάρετε ο ένας τον άλλο στους χαρακτήρες και έχει μια κοινή θέση στη δουλειά, δεν το βρίσκω εγώ να σου πει μεγάλο, έχουμε μια κοινή θέση, θες να έρθεις. Δεν είναι και κακό. Λοιπόν, όχι βέβαια, και να σου πω κάτι, Γρηγόρη, εγώ δεν τα έχω ζήσει, τα έχω αντιμετωπίσει όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία ήταν και συνεισφέραν με τον τρόπο του ο καθένας. Ήταν στην παρέα αυτή, χωρίς δουλειά, με προβλήματα, με ψυχολογικά, και αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητοι με την οικογένειά τους και με μια πολύ καλή δουλειά και εγώ χαίρομαι και ας είναι μακριά μου, εγώ έχω τον τρόπο να έχω επικοινωνία. Καταλαβαίνεις πως το νοερή, νοερή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Να σε ρωτήσω, από εκείνη την παρέα των 20-25 που είπες ότι ξεκίνησε, τώρα πια που είναι και ένα φιλανθρωπικό σωματείο, κανονικά φαντάζομαι, πρωτοδικείο, σφραγίδα, όλα αυτά. Πόσα μέλη είναι? Αυτή τη στιγμή είναι 225 μέλη, νομίζω. 225 μέλη, ε? Ναι, 2,65 μείον τους 30. Ναι, έχουμε κοινό εδώ. Αφαιρμένως είναι γύρω στους 2,25 με 2,30. Είναι η εκπομπή. Αυτό είναι η Ευαγγελία που τα γράφει. Ενημερώνω ότι η εκπομπή γίνεται παρουσιακή. Αλλά είναι και 2,25 περίπου. Μπράβο.
Οπότε δηλαδή μιλάμε για μια τρομακτική αύξηση αυτά τα 5 χρόνια. Εθελοντές πόσους έχουμε, δηλαδή που χωρίς να είναι μέλος ο άλλος μπορεί να βοηθήσει και σε μερικά πράγματα, είτε στη λειτουργία του σταθμού είτε στη λειτουργία των φιλανθρωπικών δράσεων? Είναι πάνω από 100. Τι λέει ρε θηρίο? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις 300 νοματέους κάτω από το Είναι πάνω από 100 χωρίς να χωρίς να έχω φτάσει αυτή τη στιγμή να κάνω, πώς να σου πω, διαχωρισμό την ομάδα τη θεατρική, η οποία φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και δημιουργείται με τη Στέιση, η οποία Στέιση έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι. Φτιάχνει θεατρική ομάδα ο σταθμός? Ναι. Για ποιο λόγο? Ο σταθμός, ο σύλλογος. Ο σύλλογος, ναι, συγγνώμη, για ποιο λόγο? Για αυνόητους λόγους. Θέλω να πω, θα δείτε παραστάσεις, θα κάνει απλά σεμινάρια? Όλα αυτά που είπες. Α, okay. Όλα αυτά που είπες. Λοιπόν, γνωστοί ηθοποιοί θα περάσουν από εδώ πέρα να κάνουν σεμινάρια στην ομάδα, να πούνε συμβουλές, να μας βοηθήσουν και να κάνουμε πραγματάκια τα οποία θέλοντος και κυρίως επιτρέποντος να μην έχουμε αυτό που έχουμε. Και COVID εμβολίου. Έτσι, μπράβο. Να κάνουμε παραστάσεις σε όλη την Αττική και γιατί όχι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο οικονομικά, ακόμα και στην επαρχία. Μάλιστα. Ωραία. Άλλες ομάδες που φτιάχνουμε? Άλλες ομάδες που φτιάχνουμε. Που έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά βήματα, ενώ όχι που είναι στη σκέψη. Ουσιαστικά βήματα είναι και η ομάδα χορού. Μπορεί ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν έχει καμία σχέση με το La Familia Radio να έρθει να γραφτεί? Βέβαια. Πληρώνει? Μπορεί να γραφτεί μέλος χωρίς να δώσει 1 ευρώ, αλλά μπορεί να γραφτεί μέλος και να δώσει την συνδρομή του που είναι 20 ευρώ το πρώτο χρόνο και κάθε χρόνο 10 ευρώ. Και προαιρετικά όποιος θέλει δίνει 5 ευρώ το μήνα. Α, μάλιστα. Επειδή η καιρή είναι δύσκολη, εννοείται ότι για κάποιους τα 20 ευρώ μπορεί να είναι πολλά. Οπότε έχει την εναλλακτική να είναι απλά γραμμένος εθελοντής. Με συγχωρείς, αυτό εγώ το θεωρώ κλάψα, δεν είναι καθόλου πολλά, είναι 20 ευρώ, όλοι τα δίνουν για να παίρνουν καφέ απ' έξω. Είναι κάτι λιγότερο από 1,5 ευρώ το μήνα. Για τσιγάρα και για τέτοια δεν είναι τίποτα τώρα, 20 ευρώ το χρόνο, για όνομα του. Τι άλλο σχεδιάζεις, δηλαδή, ωραία. Τι άλλο σχεδιάζουμε? Καταρχήν θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω το Web TV, το οποίο θα φτιάξουμε κάποια πράγματα εν καιρό. Αλλά τα πάντα δυστυχώς είναι το θέμα το οικονομικό. Και εμάς αυτή τη στιγμή προέχει το θέμα της σύντησης των οικογενειών που έχουμε, που υπάρχει πρόβλημα. Και κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο, ναι, μέσω Facebook. Οπότε είναι σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα. Έρχεται το La Familia West Press. Το La Familia West Press. West Press. Ναι, ναι. Αυτό τι είναι, εφημεριδάκι? Εφημερίδα για τα δυτικά προάστια. Τα νέα του σαλούν, φίλε. Στο ναι, Far West, όπως το Clint Eastwood. Ναι, έτσι, έτσι. Και τι θα είναι αυτό? Θα έρχονται πολλά. Ναι, το La Familia West Press, μάλιστα το αγγλικό μου αρέσει. Αυτό θα είναι εφημεριδάκι που θα δενέμεται δωρεάν, ας πούμε, θα πληρώνεις, τι θα είναι? Δωρεάν θα είναι. Θα είναι δωρεάν σε μετρό, καταστήματα, όπου θα υπάρχει η βάση του, το ταμπελάκι του, εδώ θα βρείτε την εφημερίδα αυτή. Κάθε πότε θα εκδίδεται? Εκεί θα δούμε. Ή θα είναι κάθε μήνα ή θα είναι κάθε δίμηνο. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα δηλαδή? Δεν το ξέρουμε, όχι. Δεν το ξέρουμε, ελπίζω να το μάθουμε σύντομα. Πολύ ωραίο αυτό. Αν είναι μήνα θα βγαίνει, πώς θα λένε, θα βγαίνει κάθε μήνα, κάθε δίμηνο του West Press. Και θα βγαίνει το South με το East. Ναι. Θα βγαίνει και αυτό κάθε δίμηνο. Οπότε να συμπέξουμε, δηλαδή να υπάρχει κάθε μήνα μια εφημερίδα. Καταλάβες. Μάλιστα. Και αυτό πώς θα εκτυπωθεί, δεν είναι μεγάλο το κόστος εκτύπωσης? Είναι, ναι. Είναι μεγάλο, αλλά θα γίνουν χορηγίες. Το εύχομαι. Γιατί είναι και η περίοδος COVID, η οικονομία είναι και λίγο νεκρή. Οπότε έχουμε και την καραντίνα. Νομίζω ότι είναι λίγο. Το εύχομαι πάντως να γίνει. Όποιος θέλει να ασχοληθεί, όποιος θέλει να γράψει, να κάνει, γιατί θα έχει μια ελεύθερη γνώμη. Δεν ασχολείται βέβαια με τα πολιτικά. Ναι. Με τα κοινωνικοπολιτικά μπορεί να ασχοληθεί. Με τα καθαρά πολιτικά δεν ασχοληθεί. Mm-hmm. Με τον αθλητισμό θα ασχοληθεί. Με τον εθελοντισμό πάρα πολύ. Θα ασχοληθεί πάρα πολύ με τα κατοικίδια ζώα. Βεβαίως. Θα ασχοληθεί με την οικογένεια, το παιδί και πολιτισμό, τέχνη, θέατρο. Αυτό θα είναι τα βασικά του της εφημερίδας και κάποια νέα τοπικά. Συγγνώμη, gossip θα βάλετε? Θα δούμε. Αν δεν βάλεις δεν πουλάς τίποτα, φίλε. Το ξέρω, θα δούμε. Δεν πρόκειται να πουλάς. Θα δούμε, θα δούμε. Ούτε εσύ ο ίδιος θα το διαβάζεις. Θα δούμε. Δεν μου λες, Σπύρο, ωραία. Και αφού τα... Και θα υπάρχουν κάποιοι που θα γράφουν, sorry. Ναι, ναι, ναι. Θα γράφουν
κάποιες ιστορίες, οι οποίες θα έχει συνέχεια μία με την άλλη, θα καταλάβες. Α, και καλά διηγήματα, φίλε. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, συνέχεια. Συνέχεια, ωραίο, καλό, καλό. Και ένα τρίτο. Πες και ένα τρίτο. Το οποίο είναι και αυτό σε σκέψη, αλλά θα γίνει, αν και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Να δώσουμε πένα στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Για να γράψουν τι, γιατί κάνουν κατάληψη. Τι. Δεν έχει σημασία, θα γράψουν. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι μαθητές λυκείου και γράφουν εξαίρετα. Mm. Πάρα πολλά παιδιά. Εκεί θα γίνει σε συνέντευξη με τους διευθυντές των σχολείων και να δώσουμε και ενδιαφέρον στα παιδιά να πάρουν το θεμέλιο να διαβάσουν. Μάλιστα. Ό,τι γίνεται. Γιατί τα πάντα ξεκινάνε να ξέρουν από τα θεμέλια. Τα θεμέλια είναι η νεολαία μας. Είναι η επόμενη γενιά η οποία θα βγει στην αγορά. Ωραία. Αφού λοιπόν σκιαγραφίσαμε και το προφίλ του La Familia, άρα δηλαδή κάποιος που μπορεί να έρθει εδώ εθελοντικά, θα, αν θέλει, μπορεί να βοηθήσει είτε στις εργασίες του σταθμού, φαντάζομαι, του site, της φιλανθρωπίας, της λειτουργίας του σταθμού, κάτι άλλο μου ξεφεύγει. Κάτσε, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με τις αρθρογραφήσεις και δεν με σταματάει να μου στέλνουν. Δεν, μα αφού είσαι αναρπαστό, σταμάτα το για λίγο το κινητό. Μπορεί να σε μισή ώρα πάλι. Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά, έτσι είσαι hot, είσαι hot. Αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι κόσμο, χρειάζεται ο σταθμό σου. Κόσμο χρειαζόμαστε πάντα. Γιατί πράγμα. Κόσμο χρειαζόμαστε πάντα και να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει ότι μπορούν να έρθουν εδώ πέρα παιδιά οι οποίοι έχουν τελειώσει μουσική τεχνολογία, ναι, δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι, ηχοληψία, social media, πληροφορική, να κάνει την πρακτική του. Μάλιστα. Οπότε... Ήδη υπάρχουν αυτή τη στιγμή 5 άτομα, τα 3 δεν θα ξεκινήσουν λόγω COVID, εν καιρό. Ωραία. Άρα όλοι αυτοί μπορούν να έρθουν να κάνουν μια πρακτική στο σταθμό μας. Ναι, 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 ναι. Να εμπλουτίσουν το βραφικό τους από τη μία και να βοηθήσουν και έναν ιερό σκόπο. Ωραία. Θέλω τώρα να πάμε λίγο σε σένα. Να κάνουμε μια σκιαγράφηση. Μου φοβάσαι, δεν θα σε ρωτήσω περίεργα. Αν και πολύ θα το ήθελα. Από πού κατάγεσαι? Πελοπόννησο. Τι είναι αυτό, χαρήκαμε. Έχει πιο συγκεκριμένο λίγο. Θα παρεξηγηθούν τώρα από τον άλλο. Εντάξει, πες το όνομά τουλάχιστον. Είναι νομός Αρκαδίας και Αργολίδος. Περήφανος Αρκάς Αργολιδεύς. Ναι, ναι. Α, είναι κάπου στα σύνορα πρέπει να είσαι δηλαδή, Δεν είμαι ακριβώς στα σύνορα, είναι ο πατέρας μου, Λεωνίδη, μητέρα μου. Ορίστε, τόσο απλό, τι το νιαούρισες. Μπράβο. Και εδώ στο Κορυδαλό έχεις πήγε σχολείο κτλ. Εδώ όλα, ναι. Είσαι γέννημα θρέμα Κορυδαλιώτης δηλαδή. Νοικιο Κορυδαλιώτης. Σπουδάς κάτι? Ναι, έχω παντήσει μουσική. Τι? Μουσική Εθνικό 2. Έχεις πάει Εθνικό 2? Μάλιστα, κύριε Γρηγόρη. Και τι έχεις εκεί βγάλει? Εκεί κάναμε την οδική μας. 4 χρόνια, 6 πόσα πήγαμε. Σε ποιο όργανο? Η οδική είναι τα θεωρητικά. Ναι. Η πτυχιοδική χρειάζεται το πιάνο. Το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Αναγκαστικά όμως κάναμε. Ναι. Και το βασικό μου είναι το βιολί. Αλήθεια, Νικολό Παγκανινή. Ω, γέροντα. Και μετά από εκεί πώς έφτασες τη νύχτα? Εσύ ας πούμε ένας καθώς πρέπει βιολιτζής. Τι σημαίνει πώς έφτασες, γιατί η νύχτα τι είναι? Ναι, θέλω να πω ότι έχει μια συγκεκριμένη ας πούμε οδό. Εσύ πώς πέρασες από τη μέρα στη νύχτα? Η νύχτα βλέπει τα καλύτερα της ημέρας και γέλα, το ξέρεις. Ναι. Γιατί την ημέρα είναι όλα φαίνονται. Και είναι χειρότερα. Για πες λοιπόν, εσύ πώς πήγες? Πώς πήγα εγώ στη νύχτα? Ναι, πώς πέρασες, έκανες αυτό το μετέωρο βήμα? Η νύχτα πιστεύω ότι σε όλους τους νέους αρέσει. Ναι. Γιατί νομίζουν όλοι οι νέοι ότι το ότι δουλεύεις νύχτα διασκεδάζεις. Διασκεδάζεις τα πρώτα 2-3 χρόνια, 4. Μετά το διασκεδάζεις, μετά δουλεύεις. Ναι, πώς ξεκίνησες νύχτα, αδερφέ, αυτό ρωτάμε το σέρμα. Πώς ξεκίνησα νύχτα, λοιπόν. Αισθάνεσαι λίγο μηχανία, μην παραγγείς το ρεύμα εκεί πέρα, περνάει στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Αν θες, μπορώ να σου δώσω ένα μπαλάκι αυτά που είδε ο Μαστοράκης τα αγχολητικά. Ναι, πες. Ναι. Έτσι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, για πες. Μαστοράκης ζει. Βεβαίως, ζει και βασιλεύει, αλλά δεν έχει σταματήσει να κάνει εκπομπές. Λοιπόν. Πέρασε και 3 χρόνια, Σπύρο, ναι. Για πες. Λοιπόν, δεν ακούω στο. Δεν ακούω. Για να βασιλεύω το 2. Το 2, να ανεβάσω το 2. Δεν ακούς τώρα. Τώρα ακούς τώρα πώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Ναι, τώρα ακούω. Τώρα ακούς, ενώ πριν δεν ακούγεις τώρα. Τώρα ακούω και το θόρυβο, πριν δεν τον ακούω. Τώρα ακούς και το θόρυβο. Λοιπόν. Πονηρός ο πρόεδρος, ναι, για πες. Έπαιξα σε μερικά μοναδιά μικρά με το βιολί.
Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Α, έτσι πήγες. Σε μέλη στον Κορυδαλό. Για τον Μεροκάματο, ας πούμε, και έτσι, γιατί ο Χαρτζηλίκη. Το Χαρτζηλίκη, μάλιστα, στο καφενείο Πλατεία Ελευθερίας, σε πολλά έτσι μικρά μαγαζέγια. Μ' αρέσει, είχαμε φτιάξει μια πολύ ωραία, μια πολύ ωραία μπάντα στο Λύκειο. Η μπάντα που παίζει τα πάντα. Ναι, ναι. Mm-hmm. Με το φίλο μου τον Απολέον τον Πενετάτο, τον Γιώργο τον Τσιριγότη. Ναι. Και... και με άλλα παιδιά, με την Ινίνη Τζαϊμή, με το κλαρίνο τη. Είχαμε την, την μεγάλη έτσι, τύχη να είμαστε σε ένα σχολείο τότε, το οποίο ήταν τα πολυκλαδικά που λειτουργούσαν. Ναι. Και είχε μια αίθουσα η οποία ήταν σαν αμφιθέατρο, πολύ, μάζευε πολύ κόσμο. Είχαμε όλα τα μηχανήματα, φωτισμό, ήχο, ήμασταν πολύ τυχεροί. Mm-hmm. Και κάναμε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ήταν φανταστικές, πάρα πολύ όμορφες. Mm-hmm. Όπως δεν θα ξεχάσω ποτέ στο ρολόι του Πειραιά που είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συναυλία και είχε τόσο κόσμο που εντάξει, το συνέστημα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία. Και εσύ λοιπόν έπαιξες σε κάποια μαγαζιά νυχτερινά για το νυχτοκάματο. Μετά πώς πέρασες ως εργαζόμενος κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο σφιχτά? Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Δεν μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δεν θα το εξηγήσω, θα το πω και στον αέρα. Κατάλαβα. Οι ρίζες απλών μέχρι την Κολομβία και σκεκίνη. Απλά... ξάδερφος του Εσκομπάρ εδώ. Απλά βρέθηκα από το βιολί, εκτός από το βιολί, να κάνω τον DJ. Α, είδες φίλε, εξέλιχθηκες, είδες η μουσική. Ναι. Βρέθηκα εγώ με τον DJ σε μαγαζιά εδώ στο Κορυδαλό, στη Λαδέα Μέμου τότε που ανθούσε. Έφυγα μετά, πήγα στην, στο ζωγράφο 2-3 χρόνια. Εκεί τι έκανες? Έπαιζα πάλι μουσική. Mm-hmm. Στο Αγορά. Έκανες τα αγροτικό στο ζωγράφο και μετά έπαιζα, ναι, 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 στη μεγάλη του Κορυδαλού οικογένεια λοιπόν. Και καλοκαίρια κάτω εκεί στο Λεωνίδη έπαιξα σε, σε δύο μαγαζιά καταπληκτικά πολλά χρόνια. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Συνδύασα διακοπές με δουλειά. Και γίνοντας το 2006-2007, δεν θυμάμαι, 2008, ούτε που είχαμε, θυμάμαι, 9. Πλάτη Ελευθερίας. DJ, κρεμάω τα ακουστικά μου 2011. Α, το 11 κρεμάς ακουστικά. Mm, κρεμάω τα ακουστικά. Κάτσε δηλαδή, συγγνώμη, πότε ήταν το πρώτο σου gig? Πρώτη φορά που έπαιξες DJ σε μαγαζί. Δεν θυμάμαι. 4-5. Πιο πριν. 2-1. Ποιο έπρεπε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν το θυμάμαι καν. Ο Πατράκαρα. Ναι, λοιπόν, δεν θυμάμαι. Είχαμε ένα εξοπλισμό εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή, ναι. Λοιπόν, παράλληλα μέχρι το... για να κρεμάσεις τα κουστικά. Παράλληλα μέχρι το 11 δούλευα και πρωί σε διαφημιστική εταιρεία. Και μετά διαφημιστική εταιρεία είχαμε τον αδελφό μου, βίντεο κλαμπ και μια εταιρεία εισαγωγική που μέχρι το 11 δούλευα. Πόσα αδέρφια έχεις? Ένα αδελφό. Λοιπόν, ένα αδελφό, μάλιστα. Μαμά, μπαμπά, εν ζωή κανονικά. Ναι, 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 ναι. Και δεν μου λες, σε αυτό στο La Familia φιλανθρωπικό σύλλογο, η οικογένειά σου στηρίζει, πώς αισθάνεσαι? Βέβαια, ναι. Α, δεν σου πάνε παιδάκι μου τι τρέλες πας και κάνεις, θα κάτσε εδώ να βγάλουμε κανένα. Εντάξει, σχετικό είναι αυτό, αλλά το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Όχι, εγώ μιλάω για την οικογένεια. Εγώ ακούσω από πολύ κόσμο τι πας και κάνεις εκεί πέρα, τσάμπα και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τσάμπα δεν είναι τίποτα. Όταν κοιμάσαι το βράδυ και κοιμάσαι με τη συνείδησή σου καθαρή και την καρδιά σου γεμάτη ευχαριστίες από τον κόσμο, να ξέρεις ότι είναι πολύ πιο όμορφο από να έχεις τη τσέπη σου γεμάτη. Και όποιος μου πει ότι είσαι γραφικός κτλ. Εντάξει, δεν λέω να μην έχεις να φας. Όχι. Προτιμώ να είμαι έτσι όπως είναι τώρα, παρά να είμαι πλούσιος και να είμαι δακτυλοδεικτούμενος. Οπότε λοιπόν, άρα αφήνεις τα ακουστικά εσύ το 2-11 και μπαίνεις στα μαγαζιά. Αφήνω το 11 και μπαίνω στα μαγαζιά με... Πώς τι μπήκες, μπάρμαν στην αρχή, ως τι μπήκες, πορτιέρης τι? Μπάρμαν έχω δουλέψει πιο πριν. Και μπάρμαν και βοηθός και σερβιτόρος τα πρώτα. Λοιπόν, μπήκα στο μαγαζί σαν αφεντικό. Α, συνέτερος δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν... και πόσο κράτησε αυτή η πορεία? Αυτή η πορεία κράτησε αρκετά μέχρι το 16-17. Α, έφτασες μέχρι το 17, ε? Όχι, το 11. Γιατί είπες 15 ξεκίνησε το μόνος. Λέω, μέχρι το 11, μέχρι το 11 ήμουν αφεντικό, κανονικά, στο μαγαζιά. Από το 11 και μετά. Έφυγα και πήγα στην αγαπημένη εδώ, Πλατεία Ελευθερίας, στο Αγορά και ήμουν μέχρι το 17
πηγαίνοντας μετά στην Τρούπα 2 χρόνια και εκεί τελείωσε το πανηγύρι. Και το 17 τελείωσε η μεγάλη σου καριέρα στη νύχτα. Το 19. Το 19. Ναι, αρχές 19. Α, μέχρι και πέρυσι δηλαδή. Ναι, ναι, μέχρι το 19. Τέλος το 19. Και γιατί, αρχές του 19. Και γιατί έφυγες? Έφυγα γιατί δεν γινόταν άλλο, δεν γινόταν. Σε κυνηγούσαν τίποτα, κύριε Μαύρα Κουστούνια και δεν προβολήβαλα, όχι. Δεν γινόταν. Πρέπει να αφήσει κάποια στιγμή χώρο για τους νέους. Αυτό φταίει. Εσάς σε πήραν τα γεράματα τώρα στα 30. Δεν τα γεράματα. Όταν κάθεσαι σε ένα μαγαζί μέσα και βλέπεις από 15 χρονών έως 20 ναι. Και εσύ είσαι 40, λες, τι κάνω τώρα εγώ εδώ. Πόσο χρόνο είσαι, το λες ή ντρέπεσαι? 41, γιατί δεν τα έχουμε. Είσαι 41 και σε πήραν τα γεράματα και θες να κάνεις τόπο στους νέους. Για αυτή τη δουλειά, ναι. Για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί μια χορεύτρια να χορεύει μέχρι τα 50, γίνεται. Τι σχέση έχει χορεύτρια? Ο ποδοσφαιριστή γιατί φεύγει 36 τα χρόνια. Τι σχέση έχει το μετάλλο, καλέ μου. Πώς δεν έχει καλή. Μα εδώ μιλάμε για αφεντικό σε επιχείρηση, να πούμε. Δεν μιλάω για αφεντικό. Αφεντικό δεν έχω φύγει από το 11. Αφεντικό δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Από το 11. Και δηλαδή, συγγνώμη, πώς βιοπορίζει όλο αυτό το διάστημα που είσαι εκτός κυρίας εργασίας? Πάντα έβρισκα δουλειά, η οποία θα μπορούσα να συνδυάσω με το σύλλογο, γιατί ο σύλλογο χρειάζεται πολλές ώρες να είσαι εδώ. Οπότε καταλαβαίνει ότι οι δουλειές δεν είναι εύκολες, οπότε μ' άνε καλά ο Θεός, πάντα κατέβρισκα. Μάλιστα. Πες μου, ρε Σπύρο, για ποιο επίτευγμά σου, για κάτι που έχεις καταφέρει, σε περήφανος? Περήφανος μου, το La Familia. Ότι από μια ιδέα μιας παρέας που κατέβαινε για κοψίδια την έκανες σε σύλλογο? Ναι, και ξέρω ότι κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος? Δεν τα ξέρει, δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχει επικοινωνήσει. Ναι, δεν τα έχει επικοινωνήσει. Δεν χρειάζεται. Πες ένα που δεν ξέρει να πάρουμε κι εμείς. Έχουμε κάνει χείριση σε παιδάκι που αυτή τη στιγμή ζει. Που είχε πρόβλημα σοβαρό. Και όταν λες έχουμε κάνει, την έχουμε πληρώσει. Με διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους. Με διάφορους τρόπους. Γιατρέ, θες διορροσίτες χορεύτηρες, ας πούμε, ξέρω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Ωραίος. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζεις αυτή τη στιγμή που έχει στάσει ένα σύλλογο με 300, με 200, τόσο 250 μέλη, με 100 εθελοντές? Τι δυσκολίες? Ο σύλλογος είχε αρχίσει σιγά σιγά την άνθησή του. Τι εννοώ την άνθησή του? Με μεγάλη επισκεψιμότητα στο site και με πολλούς ακροατές πλέον στο ράδιο, ήταν πολύ εύκολο να μπουν κάποιοι χορηγοί, κάποιοι υποστηρικτές. Έχουμε κανένα στατιστικό? Λοιπόν, δεν χρειάζεται στατιστικά. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, απλά να πω την αναλογία που έκανα κάποιες συγκρίσεις προχθές το βράδυ με κάποια άτομα τα οποία είναι στον χώρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τα πολύ πολύ δυνατά ράδια, είτε FM είτε web στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι και εγώ, επειδή στο ραδιόφωνο είμαι από το 2.8 και FM και web, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το La Familia Radio είναι μακράν το πρώτο στο web. Εντάξει, μόνο είναι πρώτο. Ο πρώτος είναι σίγουρα Shock FM στη Χαλκίδα, ο οποίος είναι άξιος χαρακτηρίων, γιατί και αυτός έχει αντέξει. Shock FM, ναι, ναι, στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα, ναι, διαδικτυακά σκίζει. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, και εγώ το λέω. Έχει παραγωγούς, είναι στο έχει. Και όπως βλέπεις, τελείως ακομπλεξάριστο. Δεν έχω πρόβλημα, θα μπορούσα να συνεργαστώ με όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε web είτε FM. Mm. Και έχουμε κάνει πολλές συνεργασίες κατά το παρελθόν, όπως με το Greedy FM, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που κάναμε πάρα πολλές εκπομπές μέσω του Χρήστου Χαρχαλάκη, οι οποίες βγαίνανε από εδώ πέρα, το στούντιό μας. Το 103,7 στις Κυκλάδες, το 106 στα Τρίκαλα, στη Λαμία, στη Λάρισα και το 97,7 στην Κρήτη. Και θα έρθουν και άλλες συνεργασίες, όπως με το Just Radio, το φίλο μου τον Χρήστο Μπαλκόπουλο, που είναι στη Θεσσαλονίκη, με το My Home Radio, το Γιώργο, το φίλο μου που είναι στην Γερμανία, με το φίλο μου που είναι στην Κρήτη, με πάρα πολλά ράδια. Δεν τους έχω δει ποτέ ανταγωνιστικά και πάντα τους βλέπω σαν συμπαραστάτες. Συνεργάτες. Έτσι ακριβώς. Συνεργάτες. Συνεργάτες είναι λίγο πιο περίεργο. Εντάξει, εκτός εισαγωγικών, παιδάκι. Συμπαραστάτες στο έργο μας, αυτό. Ωραία. Εσύ τώρα με μια πολυτάρχη ζωή, με νύχτες, με αφεντικά, με συλλόγους, με μάμου, ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχεις πάρει μέχρι σήμερα? Το μεγαλύτερο ρίσκο, γέροντα. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι που έχω πάρει στη ζωή μου είναι να αραβωνιαστώ 2 φορές. Έχεις αραβωνιαστεί 2 φορές στο εθηρείο? Ναι, ναι, ναι. Και γιατί τα πιστόλια στα κορίτσια? Λοιπόν, κατάλαβα άλλη ερώτηση. Όπως είπα και πριν, δεν πιστολιάζει κανένας καμία, κανέναν. Ναι, ναι. Απλά είναι θέμα συμβίωσης και θέμα. Τι, και μετά τον αραβώνα το κατάλαβες? Έλα. Μετά τον αραβώνα το κατάλαβες?
Εντάξει, σχετικό είναι αυτό. Κατάλαβα. Μόλις δεν θέλω να, να δώσει απάντηση, εντάξει, το σεβόμαστε. Όταν δεν είσαι καλά, ψυχολογικός, δεν είσαι καλά. Παίρνω το μαντολίνο και παίζω τίποτα. Τι επιλέγεις να κάνεις, αλήθεια. Παίρνω το μαντολίνο και παίζω. Γιατί δεν παίρνεις βιολί. Το βιολί θέλει πιο μεγάλη προετοιμασία. Το μαντολίνο το αρπάζεις, φαίνεις την πένα και παίζεις. Α, ενώ το βιολί θέλει περισσότερη φροντίδα και προθέρμανση. Ναι. Και παίζεις με το μαντολίνο. Ναι. Σε τι κατάσταση είσαι, παίζεις δηλαδή. Προσπαθώ. Αν ακούσεις ένα σκοπό, ας πούμε στην τηλεόραση, τον βγάζεις. Σε 10 λεπτά. Έλα ρε. 15 λεπτά και το βγάλει. Καλός. Καλός. Είσαι. Δυνατός. Και τώρα πω δυνατός. Πες μου, μετά από τόσα χρόνια, ποια εμπειρία σου έχει κάνει πιο δυνατό. Ποια εμπειρία με έχει κάνει πιο δυνατό, ε. Είναι πολλές εμπειρίες. Πες μου δύο. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Είναι πολλές εμπειρίες. Δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολλές εμπειρίες. Αυτό που το οποίο. Πες μου δύο, ωραία. Αυτό το οποίο θέλω να πω και θα μιλήσω γενικά είναι ότι το χειρότερο είδος στον κόσμο μας είναι ο άνθρωπος. Και ότι. Είναι λίγο ξέμορο αυτό που θα πω, αλλά έτσι είναι. Αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, το οποίο το βλέπω και με κάποιες αγγελίες που μου βγάλει μέσα στο Facebook. Ότι είναι, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πει, ναι, θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να πούνε ναι στον εθελοντισμό και θέλουν και αυτοί να αφυπνίσουν τους υπόλοιπους να μπουν σε αυτό το αυλάκι το οποίο δεν μπαίνει εύκολα. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, φίλε. Γι' αυτό τα λέγει ο καλά, τα λέγει ο Χατζής. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Ναι. Από το 2015, αυτά τα 5 χρόνια που υπάρχει ο La Familia, πες μου την καλύτερη στιγμή ή τότε που ένιωσες, ρε παιδί μου, ότι μια κορύφωση, ας πούμε. Αν δεν μπορείς να επιλέξεις μία, πες μου δύο, άντε. Η πρώτη, μασικά, η μία ήταν η τελευταία που κάναμε εκδήλωση στο Αγιονέρι, η οποία είχε τρομερή επιτυχία, αλλά αντιμετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες. Άνθρωποι δεν κάτσαν στα τραπέζια τους. Και δεν υπάρχει πάλι ο ξύμωρο σχήμα. Εκεί που ήταν τέλεια. Και δεν τα δει από το να δει το δεν είχε κατάλαβε τι λέω. Μάλιστα, ναι, okay, ναι. Είναι μια εκδήλωση στο Αγιονέρι. Πού πέφτει το Αγιονέρι για όσου του ξέρουν. Στο Περιστέρι. Α, το μια εκδήλωση η οποία χώραγε κάποια συγκεκριμένα άτομα, μαζευτήκαν περισσότερο. Και εκεί που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ. Και στην αρχή γελάγαμε και μετά κλάψαμε. Και μετά κλάψαμε, ναι, γιατί δεν. Και αφήσαμε πολύ κόσμο δυσαρεστημένο. Και μπράβο μας, γιατί τους αφήσαμε δυσαρεστημένους. Ωραία. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή στο La Familia, εκδήλωση του Αγιονέρι. Κοίτα, η καλύτερη στιγμή στο La Familia είναι ότι έχω βρει ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι. Καταλάβες. Ναι, απολύτως. Νομίζω ότι αυτό είναι το Α και το Μ. Κοιτάζοντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη, αυτό πιστεύω. Λοιπόν, όλες οι οικογένειες έχουν τα πάνω τους. Όλες οι οικογένειες έχουν τα πάνω τους στα κάτω τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει συσπήρωση. Συσπήρωση. Τι σημαίνει συσπήρωση. Εδώ μερικές φορές δεν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Οπα, μεγάλο ήταν. Κοίταξε, αυτό είναι, εσύ δεν το πλήρωσες το μικρόφωνο, λοιπόν, εγώ όχι. Οπότε... Δεν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Πώς να τα βρεις. Άστα 300 άτομα που είπαμε, γιατί δεν είναι όλοι ενεργοί, με τα 150 άτομα που όντως 150 άτομα είναι ενεργοί, μπορεί να είναι και παραπάνω. Ενεργοί που μιλάμε, είτε είναι φωτογράφοι, ορθογράφοι, κάποιοι που κάνουν θεωρητικές δουλειές, κάποιοι που απλά περνάνε και κάποιοι που κάνουν εκπομπές. Είναι όντως 150 άτομα. Λοιπόν, βάλε εσύ αυτή την οικογένεια με 150 άτομα να γίνει η οικογένεια 100%. Εντάξει, μισό κουτσομπολιό τη μέρα, να υπάρξει, καλή νύχτα. Το πρόβλημα ξέρεις είναι οι γυναίκες, να ξέρεις. Αυτό, φίλε μου, το ξέρω. Ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο. Νομίζω ότι δεν θα κλείσουμε, κύριε Γρηγορία. Όχι, δεν θα κλείσει τώρα, φέρεμενε, φίλε μου, και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, άλλωστε δεν πρόκειται, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, επομένως. Έχω 11 και 5 τηλεφωνικό. Θα κάνει 11 και 10, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν. Πες μου τι, μου είπες κάποιες καλές στιγμές. Πες μου τις κακές στιγμές. Πολλές. Διάλεξε δύο. Άπειρες. Να μην έχουμε να πληρώσουμε το νίκιο, να μην έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Γιατί ο Γρηγόρης τσακώθηκε με τον Μανούσο, γιατί ο Μάκης με την Εύα. Κατάλαβα. Τριβές καθόλου. Φεύγω εγώ γιατί αυτός είναι αυτή.
Και άλλα διάφορα λοιπόν. Τριβές καθημερινότητας, κατάλαβα. Κάνουμε μουσικό διάλειμμα. Κάνουμε μουσικό διάλειμμα και Λοιπόν, κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα όπως λέγεται αφεντικό και επιστροφή αμέσως μετά. Yo! Με το μαχαίρι λοιπόν εδώ στο λαιμό επιστρέφουμε με τον Σπύρο Σουλιώτη, τον πρόεδρο του La Familia Εθελοντικού Συλλόγου για την οικογένεια και το παιδί. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, αν ήθελες να πεις ένα ευχαριστώ Σπύρο, που θα το έλεγες? Θα το έλεγα εννοείται σε όλα τα παιδιά τα οποία είναι από την αρχή μαζί μου εδώ λίγο και αυτούς που ξεκινήσανε και τα παρατήσανε και σε αυτούς που είναι εδώ και συνεχίζουν. Λίγο πιο συγκεκριμένα έτσι. Σε όλους. Ένα συγγνώμη. Συγγνώμη σε αυτούς πάλι, σε όλους, το που κάποια στιγμή επειδή ακούω και κάποιες φορές που με ανεβριάζω και ακούνε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ακούσουν. Ξεσπάς και όποιος βρεθεί μπροστά. Βέβαια, ναι, λογικό είναι. Ωραία, να φροντίσω όταν θα ξεσπάς άλλη φορά να φεύγω. Ποιες προλήψεις έχεις? Πολλές. Για πες μία. Τι να σου πω τώρα. Μία ρε φίλε. Είμαι πολιτικός γενικά. Αλήθεια? Ναι, ναι. Έχεις μοτίβα και τέτοια? Μπορεί τώρα να σου πω αυτό πέρα να έρχομαι και να το βάζω κάθε μέρα εδώ. Γιατί μπορεί να είναι εκεί, καταλάβες. Α, τρως κολλήματα, ε. Ναι, ναι. Όχι, συγχαρητήρια. Να φροντίσουμε να βγουν ποτέ. Ένα παρατσούκλι που σου έχουν κολλήσει. Έχω τον Γκουλιώτα. Γκουλιώτα. Γκουλιώτα και DJ 10. DJ 10. Από το 10. Α, το 10. Το 10 το καλό. Το Γκουλιώτα από πού? Το Γκουλιώτα ήταν το γυμνάσιο που έπαιζα μπάσκετ με τις γαλότσες. Ήσουν καλός? Όχι. Όχι, ο Γκουλιώτα ήταν καλός παίκτης. Ήταν τον Γκουλιώτα αυτό, τον θυμάσαι τον Γκουλιώτα. Ναι, ήταν καλός παίκτης αυτός. Μάλιστα. Πες μου ένα σύνθημα που σε εκφράζει. Ένα που όποτε καμιά φορά στραβώνεις έτσι σου έρχεται τέλος πάντων, το λες παιδί μου και γουστάρεις μέσα σου έτσι. Είσαι καμιά καλή στιγμή, δεν είναι αυτό κάτι? Ψωμί, μπριζόλα, κοκακόλα. Ψωμί, μπριζόλα, κοκακόλα. Είσαι υπέροχος. Με το παλιό λαϊκό ορθόδοξο Πασόκ. Έτσι, με το βαθύ Πασόκ, φίλε, το καλό. Όταν έχεις νεύρα, πώς τα εκτονώνεις? Ξεσπάω, όσο δυνάμαι. Α, φωνάζεις, κράζεις. Ναι. Πετάς και αντικείμενα, βαράς μπουνιές στα θρανία, κάτι τέτοιο. Καμιά φορά. Α, είσαι βίος τύπος, ε. Να σε προσέχουμε. Το πρώτο αμάξι που οδήγησες? Ήταν Austin. Austin Power. Ναι. Austin Power, Λιάντα. Δεν ήταν καν με τον πατέρα μου και το δικό μου το πρώτο που αγόρασα ήταν το Seat Ibiza. Μετά από το Hyundai το κουπέ και μετά το Mercedes. Και Mercedes ο πρόεδρος, μα ένας πρόεδρος πρέπει να έχει το Mercedes, η αλήθεια είναι. Το 6. Πες μου ένα θέμα συζήτησης το οποίο μπορείς να μιλάς για ώρες. Δεν μπορώ να μιλάω για όλα. Γενικά δεν έχεις. Μπορώ να μιλάω για το σεξ, μπορώ να μιλάω για τις κοινωνικές σχέσεις. Μην μας το αναλύσεις τώρα αυτή την ώρα. Για τις κοινωνικές σχέσεις, για το σχέση γυναίκας και άνδρας, για τον εθελοντισμό. Τον αθλητισμό, δεν θέλω να μιλάω για πολιτικά. Άρα, μόλις μας είπες, μου είπες και το θέμα που απεχθάνεσαι να μιλάς, τα πολιτικά. Ναι. Ωραία. Αν έβλεπες μπροστά σου τον Πρωθυπουργό, τι θα του λέγες? Πες του χρόνου τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι απέναντι τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, τι του λες? Μπορεί να φτιάξω εδώ φαμίλια μόνο μας. Τον Πρωθυπουργό, δεν έβλεπα. Πάμε παρακάτω. Πες μου ένα κλισέ που βαριέσαι αφόρητα. Ένα κλισέ, ρε παιδί μου, όταν τα ακούς, γιατί είναι κλισέ που το λένε όλοι. Το βαριέσαι πάρα πολύ, στη βλάκη. Δεν έχεις. Εγώ σου έχω ένα. Τα πάντα είναι σχετικά, ξέρω εγώ μου τι πάει. Αν έγραφες αύριο την αυτοβιογραφία σου, τι τίτλο θα βάζεις? Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Καλώς τον Αλέφαντο. Τι σου λείπει από την παιδική σου ηλικία? Ήταν δύσκολα οικονομικά τα πράγματα. Οικονομικά? Ναι. Ναι, αυτό σου λείπει τα οικονομικά δύσκολα? Δεν έχω παράπονο. Γιατί μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που όπως ήταν τώρα είναι και τώρα. Τότε και τώρα. Οπότε... Άλλο ρώτησα, τι σου λείπει, τι νοσταλγείς? Α, τι νοσταλγώ. Αυτό σημαίνει. Το παππού μου με τη γιαγιά μου. Α, τους έχεις χάσει. Α, ναι, ρε, τώρα. Όλοι. Το παππού μου με τη γιαγιά μου και στο Λεωνίδιο. Τα πολύ θα. Α, και τα καλοκαίρια στο Λεωνίδιο, ε. Ναι, ναι. Ωραία, να τα θυμάσαι και να τα θυμάσαι καλά. Έστω λοιπόν ότι απέναντί σου, εγώ δηλαδή, είμαι Θεός αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι Θεός τώρα. Και σου λέω, Σπύρο, παιδί μου, αύριο, να δεις τι καλός που είμαι, έχεις μία μέρα που δεν έχεις καμία υποχρέωση. Στις σβήνω όλες, τις κάνω πόζο για μεθαύριο. Και έχεις λοιπόν στη διάθεσή σου μία μέρα χωρίς καμία υποχρέωση. Τι θα έκανες? Θα έκανα μεγαλύτερο το λεφαμίλια. Ρε, μία μέρα χωρίς υποχρέωση σου παντού σου πατέρα. Ναι, θα έκανα αυτό. Θα έκανα να ζήσω μία μέρα ότι το λεφαμίλια έχει πέντε άλλο κτίριο, γήπεδα, το ένα, το άλλο, τα πάντα. Α, οκ. Okay. Ναι, άλλο ρώτησα, αλλά δεν πειράζει. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σου έχω δώσει? Εσύ. Όχι, που σου έχουν δώσει γενικώς. Παππού μου. Τι σου πει? Σταμάτα να μιλά στη μίλια και άκου. Σταμάτα να μιλάς και άκου. Τα ακούνε, είναι χρονό και άκουγε. Το τήρησες? Πολλές φορές. Σίγουρα. Οκ. Okay. Εάν ήθελες, όχι, πες μου σε τι δεν είσαι καλός.
Τι είμαι καλός. Σε τι δεν είσαι καλός, ναι. Εγώ κουραστή στον αξιωγό στον κόσμο. Δεν είμαι καλός στον αξιωγό. Α, ναι. Ναι, δεν έχω κουραστεί. Υπομονή μηδέν, δηλαδή. Δεν έχω, ναι, τέλος. Ή το πιάσει με τη μία καλή νύχτα. Τέλος, ναι, έχω. Όσο είχα πριν απειρή, τώρα δεν έχω. Α, άρα δεν κάνεις για εκπαιδευτής, δηλαδή. Όχι, με τίποτα. Απολύες. Αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο παρελθόν, σε ποια εποχή θα θέλεις να είσαι? Σου λέω, ρε παιδί μου, πάρε ένα time travel και πήγαινε σε μια εποχή που γουστάρεις. Πού θα θέλεις να είσαι? Δεκαετία 60. Γιατί? 60-70 εκεί. Γιατί? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο. Sex, drugs, and rock and roll. Από όλα, ναι. Oh yeah. Έβα, κλείσει την πόρτα. Έβα, κλείσει την πόρτα σε live μετάδοση. Μπράβο, δεν ακούτε Black One, Family Radio. Ακούτε. Θέλω να μου πεις ποια είναι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι άμα σου τη βιδώσει, σου τη βιδώσε. Και πάμε να κλείσουμε την πόρτα, κύριε Κοτζάν, πρόεδρος. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Έχεις λοιπόν μια μεγάλη πορεία στη νύχτα, στο σταθμό, στο σύλλογο κτλ. Θέλω να μου πεις. Ποια θεώρεις, ρε παιδί μου, ότι είναι μαύρη κοιλίδα στην πορεία σου και το ψηλό μετανιώνεις? Δηλαδή έλεγες, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, ρε παιδάκι μου, θα το... Η αγορά του μου, του μαγαζού, του Bazaar Mystique. Το Bazaar Mystique ήταν δικό σου? Ναι, ναι. Και το μετανιώνεις, το αγόρασες? Ναι. Μάλιστα. Ωραία, σαφή, συνειδητός και απέριτος. Ποια είναι η πιο ωραία πόλη που έχεις πάει? Βέρεια Έδεσα. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, τι θα ήταν, ε? Τίποτα. Μπράβο, είναι Θεός. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος πλην του Λεωνιδίου? Το Λεωνίδιο Απόλυτα. Το Λεωνίδιο Απόλυτα, έτσι, το πικιστής. Το τραγούδι που έχεις ακούσει περισσότερες φορές ζωή σου? Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος μαγνητικός. Δεν σου αρέσει ένα τραγούδι, θέλω να τις προκοπείς, ρε. Ντροπή. Ένα τραγούδι, ρε φίλε, δεν έχεις ένα τραγούδι που να το σκέψεις? Να ξέρεις, δεν είμαι Πασόκ. Όχι, απλά η εποχή είναι αυτή, ξέρω. Το ένα τραγούδι που έχει κάψει, ρε φίλε. Εσύ που είσαι και τόσα χρόνια DJs. Το άμα χαράζει το Αιγείο. Άμα χαράζει το Αιγείο. Του Μπηγαλή, όχι. Είναι, δεν βοήθανε, δεν. Άμα χαράζει το Αιγείο. Βαζέο. Είναι όμορφα, σου λέω. Βασίλη, νομίζω το μικρό του. Όχι. Βαγγέλη. Βαζέο, εντάξει, το έχουμε. Ωραία. Λευτέρη, Ελευθέριο. Εντάξει, Λευτέρη, Βαζέο. Πρώτη φορά τα ακούω, μπράβο. Ποιο είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα? Πρώτη δουλειά, 6 ώρα, μετά εδώ, ύπνο, 2 ώρες και μετά δουλειά, πάλι εδώ. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Ναι, ναι. Χρόνο για σένα έχεις? Όχι. Ποια είναι τα σχέδιά σου και η στόχη σου για το άμεσο μέλλον? Ναι, τόσο πολύ που είμαι, τι να τελειώσουμε, να δίνουμε αύριο. Αυτό που βλέπεις εδώ επί 100. Για το άμεσο μέλλον, λέω. Αυτό που βλέπεις εδώ επί 100. Αυτό που βλέπω εδώ επί 100. Επί 10. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς? Ποια ερώτηση? Έχεις βαρεθεί να ακούς? Όλες οι ερωτήσεις. Τι έχεις βαρεθεί να τις ακούς? Όλες, ναι, όλες, ναι. Δεν έχω, εγώ δεν πρωτοτύπησα. Όλες. Κρίμα. Σε ποια ερώτησες να απαντήσεις? Τι εννοώ? Επειδή εδώ είσαι, σειρά μου να καταστρέψω το μικρόφωνο, μπράβο, με κόλλησες. Εδώ είσαι περίπου καμιά ώρα. Θέλω να, αν κάτι δεν το έχω ρωτήσει και θες να το επικοινωνήσεις με το κοινό σου. Είσαι άψογος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάλει μουσική να πάω έξω. Τελευταίο. Ναι. Γιατί είσαι και η Πατμόνη, είσαι και εσύ η speed rapping. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να βάλεις ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. Ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. Μια που σου πήρα τώρα ένα τίτλο. Βάλε ένα τίτλο. Και μπορείς να φύγεις. Σε παρατάω. Είσαι ελεύθερος. Dismissed. Γρηγόρη θα μείνεις. Αυτός λοιπόν ήταν ο Σπύρος Ηλιώτης. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβεντούλα που είχαμε. Να ζήλεψε το λαϊλ παραγωγή του Αλλά Φαμιλιά. Εγώ του πήρα συνέντευξη. Και με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στις 11 και τέταρτο. Όσοι ακούσατε, ακούσατε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να γουστάρατε. Στην αρχή με τα σχόλια τα δικά μου, μετά με τη συνέντευξη με τον Σπύρο Ηλιώτη. Εδώ την προεδράρα μας, τον τρελό αγόρι αυτό, το υπέροχο, το ωραίο. Αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Τα φώτα σβήνουν και η αυλιά πέφτει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια, τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα του DJ Random που ακολουθεί αμέσως μετά.
Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε σε 166 ώρες ακριβώς από τώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και να θυμάστε, άναψε ένα κερί αντί να διαμαρτύρεσαι για το σκοτάδι. Ρουά, ματ.